Θα ξεκινήσω οπωσδήποτε με την επικαιρότητα. Αν δείτε και πίσω σα, είναι δύο τα ζητήματα που έχουμε σήμερα και που μονοπολούν, όπω είπα, την επικαιρότητα. Το ένα είναι το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Αιγαίο, ανοιχτά τη ΚΟ, απόψε στη μία τα ξημερώματα. Ε, είχαμε την τουρκική ακτεωρό που εμβόλυσε το σκάφο του ελληνικού λιμενικού. Ε, και το δεύτερο, βεβαίω, είναι οι δηλώσει του Ερντογάν που μα αποκάλυψαν να ζει. Έλληνες. Θέλω να πω το πρώτο σχόλιο σα γιατί θα ακολουθήσει και η κουβέντα μα για αυτά τα δύο ζητήματα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία έχει μια στρατηγική μέσα από την οποία θέλει να προκαλέσει την Ελλάδα. Και θέλει να προκαλέσει και να μετασχηματίσει αυτή την κρίση από μια κρίση α, πολιτική και διπλωματική να τη μετατρέψει σε μια κρίση στρατιωτική. Αυτό νομίζω ότι είναι πλέον εμφανές, δεν είναι εμφανές μόνο στους Έλληνες, πλέον είναι εμφανές και στους όλους τους μας. Και η αγωνία του κυρίου Ερντογάν με διαρκή επίκληση fake news, ακραίων δηλώσεων, μία συμπεριφορά που δείχνουν ροπή προς την αποσταθεροποίηση, νομίζω ότι δεν τον κάνει ισχυρότερο, μάλλον τον απομονώνει περισσότερο. Εμείς ζητάμε ψυχραιμία, εμείς ζητάμε οι αρχές ασφαλείας να κάνουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το έργο τους, να αποφύγουμε τις οποιασδήποτε ακραίες αντιδράσεις γιατί εμείς θέλουμε να διατηρηθεί το επίπεδο της κρίσης στο επίπεδο των διπλωματικών διαπραγματεύσεων και όχι στο επίπεδο της στρατιωτικής σύγκρουσης. Τώρα, να πάμε και στα δύο περιστατικά ξεχωριστά το καθένα. Το, αυτό που έγινε στη μία ερώτα ξημερώματα ε, είναι ένα δεύτερο περιστατικό που είδαμε. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όμως δεν είχαμε σύγκρουση. Αχαρακτήριστο. Τι κάνουμε εμεί γι' αυτό, Δηλαδή, δεν φοβόμαστε και κάτι επιπλέον χειρότερο. Δηλαδή Αυτό ξεπερνάει αυ, κάθε όριο πια. Αυτό, αυτό σα είπα. Ότι εμεί ε, οφείλουμε να. Δε, και εγώ χαίρομαι γιατί οι άντρε και οι γυναίκε του λιμενικού, με του οποίου έχω συνεργαστεί από το παρελθόν, ξέρω ότι έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνη και έχουν και υψηλή αυτοσυγκράτηση και χρειάζεται σε ορισμένε τέτοιε περιπτώσει. Έχετε διατελέσει, ε, να πούμε, Υπουργό Ναυτιλία. Ναι, και χρειάζεται αυτή την α, αυτοσυγκράτηση. Εμεί πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μα. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και χωρίς να δώσουμε λαβή, σα είπα και πριν, να πάμε σε ένα βήμα παραπάνω πρόκληση. Το λέω αυτό που πολλέ φορέ ακούγεται, ξέρετε, λίγο ενοχικό. Είναι το αντίθετο. Είναι εξαιρετικά ισχυρό όπλο για εμά που διαπραγματευόμαστε ε, για λογαριασμό της χώρα στο εξωτερικό. Mm -hmm. Να έχουμε από πίσω μα την κάλυψη αρχών ασφαλεία οι οποίε δείχνουν και δρούνε με την απόλυτη ψυχραιμία. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Ε, γι' αυτό και είχα κάνει και την έκκληση όλων αυτών των ανθρώπων που θα ήθελαν να αναμειχθούν στη διαδικασία της, της προστασίας των συνόρων, των αυτόκλητων εθνοφρουρών, να μην πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ε, πιστεύουμε στον πατριωτισμό των Ελλήνων, αλλά πιστεύουμε στι αρχέ ασφαλεία οι οποίε κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του. Γιατί εκεί φοβόσαστε, γινόταν και κάποιο λάθο, α πούμε. Ακριβώ. Το οποίο, το οποίο δεν, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και ξέρετε, όταν παίζει στα κόκκινα, το λάθο έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έρχεται πολύ πιο εύκολα. Εμεί τι θέλουμε. Και νομίζω ότι χθε ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκη, το έθεσε στην κυρία Μέρκελ και έγινε δεκτό. Θέλουμε επιτέλου η Τουρκία να δεχθεί να επιτερεί η Frontex τα θαλάσσια χωρικά ύδατά τη. Και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ε, και στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι τελικά όποιος θα συλλαμβάνει στα τουρκικά θαλάσσια χωρικά ύδατα, θα, θα τους αποβιβάζει στα τουρκικά παράλια. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, διεκδίκηση. Νίκη, ε. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη αν το καταφέρουμε και θα λυτρώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το βάρο το οποίο αισθανόμαστε στη, στα νησιά του Αιγαίου. Το γεγονό ότι το δέχτηκε χθε η Καγκελάριο δείχνει ότι αυτή η ματιά μέσα από την οποία είδαμε τα πράγματα αλλά και η στεναρή στάση που έδειξε η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά κινητοποίησε την υγιή σκέψη στις ευρωπαϊκές δυνάμεις για να υιοθετηθεί μια τέτοια πρόταση.